συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα καταφέραμε. Από αυτούς τους αγώνες βγαίνουμε πιο έμπειροι και πιο δυνατοί. Γιατί αποδείξαμε ότι το πανεπιστήμιο που φτιάχνουν στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το πανεπιστήμιο των διδάκτρων, των ταξικών φραγμών, των ιδιωτικών κολεγίων, της πώλησης εκπαιδευτικών προϊόντων, της πρόσδεσης στις ανάγκες των μονοπωλίων, δεν είναι σύγχρονο, αλλά πιστοδρομικό, πίσω από τις ανάγκες των φοιτητών και της επιστήμης. Με τα κριτήρια που θέσαμε στην επιλογή των ετοιμάτων, με τη διαφώτιση για τις αιτίες και τους στόχους της επίθεσης στις σπουδές μας, περισσότεροι φοιτητές βγάλανε συμπεράσματα, έκαναν κτήμα τους στη βασική αλήθεια. Ότι η νεολαία μπορεί να διεκδικήσει το μέλλον της και τα δικαιώματά της μόνο αν δει ποιοι και γιατί τους τα στερούν, πώς και με ποιους τρόπους μπορεί να τα κατακτήσει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτοί οι αγώνες δεν αναιρούν τη γενική εικόνα υποχώρησης του φοιτητικού κινήματος, την κυρίαρχη λογική της ανάθεσης, της αδράνειας, της ατομικής λύσης, του συμβιβασμού και της συνένεσης με την αντιλαϊκή πολιτική. Δεν αναιρούν τη χαμηλή συμμετοχή φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις, την ύπαρξη αρκετών διοικητικών συμβουλίων φαντασμάτων που δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ενημέρωση και κινητοποίηση των φοιτητών, τα φαινόμενα εκφυλισμού στις διαδικασίες των συλλόγων, τους μηχανισμούς συνδιαλλαγής συγκεκριμένων παρατάξεων. Δείχνουν όμως τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε καλά ότι το κράτος επιδιώκει βαρύ χτύπημα στην καρδιά της λειτουργίας των συλλόγων, επικαλούμενο ή προφασιζόμενο εκφυλιστικά φαινόμενα στα οποία προστατούν οι δυνάμεις του. Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την εξοικείωση των φοιτητών με αυτές για να επιβάλλει τις διαβλητές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες με απότερο στόχο να καταργήσει τις γενικές συνελεύσεις. Δηλαδή ο καθένας μόνος στον καναπέ του και με ένα κλικ, αν όχι με την υπόδειξη μηχανισμών, διοικήσεων, υπουργείων και παρατάξεων, να αποφασίζει για πράγματα που δεν γνωρίζει, δεν συμβάλλει, δεν λέει γνώμη και δεν ανταλλάσσει απόψεις σε μια διαδικασία που δεν μπορεί τελικά να εξασφαλίσει την εγκυρότητά της. Η κατεύθυνση αυτή θα συνυπάρχει με την κλιμάκωση της καταστολής και των εμποδίων στη δράση των κομμουνιστών στο κίνημα, όπως με την πανεπιστημιακή αστυνομία, τα πειθαρχικά όργανα, τους μηχανισμούς παρακολούθησης. Με βάση τη νέα νομιμότητα που διαμορφώνεται, το επόμενο διάστημα θα πληθύνουν ακόμα περισσότερο φαινόμενα, όπου διοικήσεις και υπουργεία δεν θα αναγνωρίζουν φοιτητικούς συλλόγους και συλλογικές αποφάσεις, θα ποινικοποιούν τη δράση ακόμα και τις μαζικές διαδικασίες. Το φοιτητικό κίνημα όμως, σύντροφοι και φίλοι, έχει αποδείξει ότι μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια. Μέσα από την οργάνωση και μαζική συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες και τη δράση των συλλόγων, επιδιώκουμε όχι μόνο να αμφισβητείτε το νομοθετικό αντιδραστικό πλαίσιο, αλλά και σε περιπτώσεις ποικιλόμορφων απαγορεύσεων να κατοχυρώνεται de facto η λειτουργία και οι αποφάσεις των συλλόγων, να αποκαλύπτονται τα ίδια τα όρια της αστικής νομιμότητας που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων. Για να μπορούμε από καλύτερες θέσεις να αντιπαλέψουμε όσα έρχονται, δεν χωράει καμιά υποτίμηση στη συζήτηση για την αξία του αγώνα και της λογικής οργάνωσης, για την ανάγκη να υπάρχει φοιτητικός σύλλογος με τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών, που είναι όπλο υπάλληλοι για τα δικαιώματά τους, ξεχωρίζοντας την ευθύνη μας πρώτα και κύρια εκεί που οι δυνάμεις μας αποτελούν την πλειοψηφία στα διοικητικά συμβούλια. Η ενασχόληση με το σύνολο της ζωής των φοιτητών, με τους όρους σπουδών, μόρφωσης και το πτυχίο, με την επαγγελματική προοπτική, με ζητήματα επιστήμης, έρευνας, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και πολιτισμού, βοηθά να δραστηριοποιηθούν ευρύτερες δυνάμεις. Δίνουμε λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις στην προσπάθεια μαζικοποίησης των συλλόγων για την αλλαγή των σχετισμών εκεί που είμαστε μειοψηφία, για τη δημιουργία μορφών οργάνωσης στο έτος και στο τμήμα, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει πλήρης απουσία συλλογικής διεκδίκησης λόγω και της διαλυτικής κατάστασης που επικρατεί, για να προχωρήσει η διαδικασία διαμόρφωσης και νέων συλλόγων, ιδιαίτερα στα πρώην ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που μας απασχολούν και τα θέτουμε προς συζήτηση και στο 21ο Συνέδριο του κόμματός μας, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα από τις 24 μέχρι τις 27 Ιούνιου στην Αθήνα. Μας απασχολεί το πώς τα μέλη της ΧΝΕ θα δουλέψουν πρωταπόρα στους φοιτητικούς συλλόγους για να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης των φοιτητών και να κερδίζει έδαφος η γραμμή της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της νεολαίας, φωτίζοντας τα εμπόδια που θέτει το καπιταλιστικό κέρδος και τους όρους ικανοποίησης των αναγκών αυτών. Μελετάμε την πείρα από την ανάπτυξη των αγώνων, την πορεία υιοθέτησης από ακόμα περισσότερους φοιτητές του πλαισίου πάλης του ΜΑΣ, την ικανότητά μας να διεξάγουμε τη διαπάλη μέσα στο κίνημα με αποδεικτικό και εύστοχο τρόπο, παίρνοντας υπόψη τις διαθέσεις των νέων
και το γεγονός ότι ξεκινάνε από διαφορετική πολιτική αφετηρία, ότι διατηρούν επιφυλάξεις ή προκαταλήψεις που θα αντιμετωπίζονται μέσα στην κοινή δράση στο κίνημα, μέσα από την αυτοτελή ιδεολογική παρέμβαση και δράση της ΚΝΕ. Σύντροφοι και φίλοι, το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε μπροστά σε νέες εξελίξεις. Προβλέπεται θερμό φθινόπωρο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ήδη έχει ανοίξει συζήτηση για την ανάγκη να ξεκαθαρίσει το τοπίο των ιδρυμάτων στη χώρα μας. Το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει νέο νόμο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει το κλείσιμο τμήματων, αξιοποιώντας σαν πρόσχημα τη μειωμένη χρηματοδότηση, την έλλειψη καθηγητών υποδομών, την αποτυχία των μαθητών στις εξετάσεις, δηλαδή όσα οι ίδιοι δημιουργούν με το Σχολείο Εξεταστικό Κέντρο και με την υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση της παιδείας. Λένε ότι τα τμήματα αυτά δεν συνδέονται που θα κλείσουν με την αγορά, ενώ πριν λίγα χρόνια οι ίδιοι ανοίγανε τα ίδια ακριβώς τμήματα με το επιχείρημα ότι είναι αναγκαία για την αγορά. Τελικά αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς η υποταγή των ιδρυμάτων σε εκάστοτε ανάγκες της καπιταλιστικής ψευδοφορίας, που τελικά αναγκοκλίνει τμήματα, παίζει με τις ζωές χιλιάδων φοιτητών, δημιουργεί μια στρατιά ανέργων και ευέλικτων εργαζόμενων. Στο νέο νομοσχέδιο θα περιέχεται η ίδρυση τριετών προγραμμάτων σπουδών με κατεύθυνση εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας στα πλαίσια των ίδιων των πανεπιστημίων, που θα δημιουργηθούν είτε εξ αρχής είτε με μετατροπή τμήματων πρώην ΤΕΗ σε τριετή τμήματα. Άλλη μια κατηγορία πτυχίων και αποφύτων έρχεται να προσθεθεί δίπλα στα πενταετή, τετραετή πτυχία και στα τριετή ιδιωτικά κολέγια, πιέζοντας συνολικά τους όρους εργασίας της υψηλά ειδικευμένης εργατικής δύναμης προς τα κάτω. Την ίδια στιγμή που οι φοιτητές των πρώην ΤΕΗ, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων, δεν έχουν ακόμα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, πολλοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν ούτε σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, άλλοι δεν μπορούν να βγάλουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι δηλαδή στον αέρα. Επιπλέον, συζητιέται η συνολική προσαρμογή και επανεξέταση προγραμμάτων σπουδών στην κατεύθυνση απόκτησης εφήμερων δεξιοτήτων και καταρτήσεων. Δεξιοτήτων με ημερομηνία λήξης, αφού όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, αποτιμά την απαξίωση των δεξιοτήτων σε 2,5 με 5 χρόνια λόγω των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών. Κομβική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση διπλών πτυχίων και πτυχίων διπλής ειδίκευσης, δηλαδή πτυχία αχταρμάς, χωρίς δομημένο πρόγραμμα σπουδών, με αποτέλεσμα ο φοιτητής να μην μπορεί να αποκτήσει στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και σύγχρονη επαγγελματική ειδίκευση. Είναι διαφωτιστικό το παράδειγμα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, που αποφάσισε να δώσει δύο διαφορετικά πτυχία, ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει ο κάθε φοιτητής στο τρίτο έτος, ανοίγοντας έτσι το δρόμο, ώστε το κάθε τμήμα να μην παρέχει το ίδιο πτυχίο σε όλους τους απόφοιτους, να κατακαιρματιστούν δηλαδή τα επιστημονικά αντικείμενα. Το κερασάκι στη τούρτα είναι η δηλώση κεραμαίως γενιαίου που σφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Επειδή η κυρία δεν έχει σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, να την ενημερώσουμε ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι στην Ελλάδα δεν είναι αδελφότητες με όνομα που αποτελείται από τρία γράμματα και η λειτουργία τους δεν ρυθμίζεται, ρυθμίζεται τα καταστατικά τους και όχι από νόμους ή χουντικά διατάγματα. Αυτός βέβαια που το τερμάτισε ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, που ζήτησε την κατάργηση της πανσπουδαστικής, δηλαδή του ψηφοδελτίου που στηρίζει η ΚΝΕ. Δεν γνωρίζουμε αν η ΔΑΠ, η παράταξη των κλειστών σχολών, θέλει να ξεπλύνει τις αμαρτίες της πίσω από τη μάσκα των ανεξάρτητων υποψηφίων για να μην γευτεί την ευγνωμοσύνη που νιώθουν οι φοιτητές για τα καλά της έργα, ούτε γνωρίζουμε αν ο κύριος Βαρουφάκης εκλέγεται πρόεδρος στο ΜΕΡΑ 25 με ενιαίο ψηφοδέλτιο ή έχει οριστεί ισόβιος μονάρχης και θέλει αυτόν τον αέρα δημοκρατίας να τον φέρει και μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει φοιτητικό κίνημα, υπάρχουν σύλλογοι με ζωντανές διαδικασίες και φοιτητικές εκλογές, όπου ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει τους εκπροσώπους του ή να βάλει ο ίδιος υποψηφιότητα, μεμονωμένα ή σε παράταξη με άλλους ομοειδεάτες συναδέλφους του. Αυτοί οι σύλλογοι με τις αδυναμίες τους ήταν το μόνο στήριγμα των φοιτητών όλο το προηγούμενο διάστημα που οι σχολές ήταν κλειστές. Τα παραπάνω έχουν κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες εδώ και δεκαετίες. Οι φοιτητές πάλεψαν για το δικαίωμά τους να οργανώνονται, να συζητούν και να συναποφασίζουν και να παλεύουν όπως εκείνοι θέλουν, ακόμα και απέναντι στη Χούντα. Τώρα λοιπόν είναι ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που πραγματικά φοβούνται και εξορκίζουν όλα τα κόμματα του συστήματος. Να δυναμώσει η οργάνωση στους φοιτητικούς συλλόγους και η συλλογική διεκδίκηση για όσα έχουμε ανάγκη, να δυναμώσει η οργάνωση μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ. Με ένα κίνημα που δεν θα έχει για μέτρο τον δίθεν ρεαλισμό,
το περίφημο «γιατί να κάνουμε, τουλάχιστον να μην χάσουμε περισσότερα», που τελικά οδηγεί στην ενσωμάτωση, συλλογική θα έχουμε μόνο ό,τι μας δίνουν, αλλά με ένα κίνημα που θα βάζει μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών, με επιθετικές διεκδικήσεις για ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση και ειδίκευση μέσα στο πτυχίο, για δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο σπουδών. Με ένα κίνημα που δεν θα γίνει δεσκαλοπάτι για να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, αλλά θα συγκρούεται με το ίδιο το σύστημα, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Σε αγωνιστική συμπόρευση με το ταξικό εργατικό κίνημα, στο οποίο θα ενταχθεί αύριο η πλειοψηφία των φοιτητών ως εργαζόμενοι και σήμερα οι εργαζόμενοι φοιτητές. Η περίοδος της πανδημίας απέδειξε περίτρανα ότι ο λαός και η νεολαία θα σωθούν μόνοι τους, ότι η ελπίδα βρίσκεται στο δυνάμωμα του συλλογικού αγώνα. Σήμερα είναι πιο όριμο από ποτέ να ενισχυθεί η συμπόρευση με το ΚΚΕ και η λαϊκή πάλι για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, σύγχρονο και ανοιχτό στις κοινωνικές ανάγκες. Ένα πανεπιστήμιο που η επιστήμη και η έρευνα θα αποτελούν κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Ένα πανεπιστήμιο που θα στηρίζει τις νέες και τους νέους στις σπουδές τους, πλήρως ελεγχομένο με μόνιμο προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, με αναβαθμισμένες σπουδές και επιστημονική γνώση, με τεχνολογική καινοτομία, με γνώμονα τη βελτίωση της ζωής του λαού. Ένα πανεπιστήμιο που θα προάγει τη συζήτηση και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, με κατοχυρωμένες τις δημοκρατικές ελευθερίες, τη δυνατότητα των συλλόγων να έχουν λόγο και συμβολή στην ανάπτυξη ενός πανεπιστημίου για τον λαό. Με διασφάλιση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και της έρευνας, ώστε να αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Για ένα πανεπιστήμιο που θα παρέχει ενιαία επιστημονική γνώση, με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών. Με επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας, με κοινωνική ευθύνη και ανθρωπιά, με αλληλεγγύη και κριτική σκέψη. Τελικά μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο, σύντροφοι και φίλοι, που έχει απαλλαγεί από τα δεσμά της αγοράς, από το κριτήριο του κέρδους, που θέτει τα επιστημονικά και ερευνητικά επιτεύγματα στην υπηρεσία του λαού για την ελάφρυνση του μόχθου του ανθρώπου, την αντιμετώπιση ασθενειών, τη γενική βελτίωση του επίπεδου ζωής. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι σύγχρονη και ρεαλιστική, γιατί στηρίζεται στις δυνατότητες της εποχής μας, στις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, στην ύπαρξη ενός πολυάριθμου επιστημονικού δυναμικού που μπορεί να συμβάλλει σχεδιασμένα στην επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα. Η πρόταση επομένως του κόμματος για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας είναι σημαντικό όπλο στα χέρια των φοιτητών, γιατί φωτίζει το δρόμο και το στόχο για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε κόντρα σε αυτό που μας ετοιμάζουν. Την πρόταση αυτή, που είναι δημοσιευμένη και θα τη βρείτε και στο χώρο, θέλουμε να συζητήσουμε πλατιά με τους νέους που σπουδάζουν, γιατί αποκαλύπτει τις αιτίες των αλλαγών στην εκπαίδευση, φωτίζει τη δυνατότητα ικανοποίησης των μορφωτικών αναγκών της νεολαίας και με αυτόν τον τρόπο δίνει δύναμη και στη σημερινή πάλη του φοιτητικού κινήματος, δίνει ελπιδοφόρα προοπτική. Με τη δύναμη λοιπόν των μεγάλων φοιτητικών αγώνων που προηγήθηκαν, με την αισιοδοξία για αυτούς που έχουμε μπροστά μας, με εμπιστοσύνη στη νεολαία και το λαό που δεν έχουν δείξει ακόμα τη μεγάλη δύναμή τους, και με τα νέα όπλα που μας δίνει η ολοκληρωμένη θέση του κόμματος για το Πανεπιστήμιο, μπορούμε να γίνουμε πιο πολύ και πιο ικανοί στον καθημερινό αγώνα στην πάλη για ριζικές ανατροπές.